ότι έπρεπε μια περίοδο. Ένα βήμα προ το εξωτερικό που το χρειαζόταν η χώρα. Το δεύτερο μισό καλό είναι ότι πήραμε μια δεκαετή παράταση. Άρα παράταση είναι μόνη. Το οποίο βοηθάει, κοίταξε να δεις, βοηθάει από λογιστικής πλευράς τα χρέη. Α, στην τσέπη σου, στην τσέπη του κόσμου. Είπαμε να δούμε τα καλά πρώτα. Τα κακά. Στην τσέπη του κόσμου, πάει τίποτα. Μέχρι το 2060, όποιος το πει. Δεν θα ζει κανένας από εμάς. Όποιος το πει ότι θα πάνε καλά. Ο Καψαρπέτης θα ζει γιατί θα είναι 2 χρόνια, οπότε έχει γίνει. Όποιος το πει ότι θα πάνε καλά τα πράγματα μέχρι το 60, του λέει ψέματα. Α, σου πω κάτι. Σε 40 γραμμάτια υπόκειται. Μα τώρα με συγχωρέσετε. Συγγνώμη, γιατί είμαι και γυναίκα και θα μου επιτρέψετε να δείξω και το αισθητικό κομμάτι. Είναι σαν φλόρος, σαν αυτούς τους γιάνγκηδες, τους τραπεζίτες, τα παιδιά τα οποία δουλεύουν ως ελέγχοι στις τράπεζες και προσπαθούν φορώντας το σακάκι, τα γιαπάκια. Ναι. Σε μερικού ανθρώπου, γι' αυτό το διώθησα λίγο καλά. Θα σου πω το εξή: σε μερικού ανθρώπου λίγο πάει ρε παιδί μου την τραπάτα. Σε αυτόν τον τύπο, όχι μόνο δεν πάει, αλλά τον κάνει και σαν να μην πω τι. Πάμε όμω στα σιόλια. Είναι η ίδια γραβάτα που του έδωσε ο Ζάεφ. Ναι, γιατί... ίδιο χρώμα περίπου είναι. Μήπως είναι πιο μισή. Γιατί με συγχωρείτε, αν είναι και η ίδια γραβάτα. Δεν γίνεται μεταχειρισμό. Σημειολογικά όμω τι σημαίνει. Σημειολογικά τι σημαίνει. Πάω στο Ζάπι, πανηγυρίζω για τη συμφωνία που πέτυχα όσον αφορά το χρέος, αλλά το αντάλλαγμα ήταν να πουλήσω τη Μακεδονία. Θα τα πούμε, θα για τα πούμε. Αυτή τη συμφωνία. Θα τα πούμε στην πορεία. Εγώ θέλω τον κύριο Βλάχο να μου πει την δήλωση Παυλόπουλου που ο ίδιος αφόρησε το δημοψήφισμα ως μια φάρσα ουσιαστικά. Μίλησε σαν τα φάρσα. Δηλαδή το δημοκρατικό δικαίωμα του πολίτη να αποφασίσει. Τι λέει ότι είμαι σύγκρουστο ο ελληνικός λαός, δεν ήθελα να βγούμε από την Ευρώπη κτλ. Παρά το δημοψήφισμα. Πώς σχολιάζεις. Ο πρόεδρος δημοκρατίας, έτσι. Ο πρόεδρος δημοκρατίας. Σου έχω πει πολλές φορές. Ότι εγώ θα πω αυτό που θέλω. Πες και αυτό, πες τι θες, δεν έχω κλείσμα. Σε έχω φημώσει ποτέ, δεν το ξέρω. Και ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε ως τζιτζιφιόγος. Ω, πάμε. Σε κυρίσα μάγρη. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Υπάρχουν άλλοι ειδικοί για να κρίνουν τη συμφωνία. Εγώ όμως έχω ένα πλεονέκτημα. Έχω τη δυνατότητα να πατήσω το σωστό κουμπί για να καταλάβω τι λένε οι ειδικοί. Πάτησα λοιπόν σήμερα το κουμπί. Έγραφε χρηματιστήριο. Μείον 6% η ΔΕΗ. Και δεν υπάρχει εισαγγελέας να έχει βουτήξει τον κύριο Σταθάκη, τον υπουργό, να τον κλείσει μέσα για την απαξίωση της ΔΕΗ. Χώρα η οποία δεν έχει κρατική ΔΕΗ, φτηνό ρεύμα και φτηνό πετρέλαιο κίνησης, δεν μπορεί να έχει ανάπτυξη. Σωστό. Δεύτερον, είπε ο κύριος Βελόπουλος για τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Ο Προκόπης Παυλόπουλος είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Ξέρει πολύ καλά ότι όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετέχει και νομιμοποιεί την αλλίωση ενός δημοψηφίσματος, τη βούληση ενός λαού, έχει θέμα. Τελεία για να πάμε πιο γρήγορα στα θέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Λάπα, το σχόλιο στα γρήγορα κεντρική ιδέα αυτού του σοου που είδαμε στο Ζάπιο. Δεν ξέρω, βάσει το σε αυτό το πράγμα που είδαμε, το θείασο, το τσίρκο, όπως τον καθένας το λέει. Τσίρκο με δράμα. Λυπάμαι αυτούς οι οποίοι πήγαν και ήταν υποχρεωμένοι 153 να το παρακολουθήσουν. Όχι, δεν είναι μόνο το πράγμα. Κύριε Βελόπουλε, δεν είναι τεχνικά. Είναι και η προσωπική αξιοπρέπεια του καθενός. Δεν είναι. Πρέπει να υπάρχει. Α, αυτό είναι άλλο, άλλο τι πρέπει και άλλο τι υπάρχει τώρα. Δεν είναι. Όταν ακούω τον Καμένο να γυρίζει και να λέει ότι έχουμε ένα χρόνο ακόμη συγκυβέρνηση και από τη μία μεριά ζητάει 180 βουλευτές για να περάσει το Σκοπιάδι το μακεδονικό. Και έχει και ένα χρόνο συγκυβέρνηση για να λύσει τα προβλήματα τα οικονομικά τα οποία υπάρχουν και να χτυπήσουν τη διαφθορά. Εγώ ρωτάω κάτι απλό. Έναν στα 3 χρόνια που κάθισε στους καμνείς. Έναν. Πάμε λίγο σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω μόνο το βίντεο.